Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Σας έλεγα πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζου, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα στο νησί και έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Και έρχεστε. Χρόνια πολλά. Έρχεστε αμέσως από την αυτοψία την οποία πραγματοποιήσατε στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η αγωνία όλων των κριτικών και ειδικά των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής είναι αν κινδυνεύει το έργο. Αν προλαβαίνουμε τους χρόνους και δεν κινδυνεύει το έργο από απένταξη. Όχι, το έργο δεν κινδυνεύει από απένταξη. Έχει μπει ένα σκληρό χρονοδιάγραμμα. Γιατί υπήρχαν οι βροχοπτώσεις που γνωρίζετε, άρα και οι καθυζήσεις και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που βρήκαμε στο έργο. Το έργο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, είχε μια πολύ κακή προετοιμασία. Είχε ελλιπείς, για να είμαι επικής, γεωλογικές μελέτες. Δεν είχε αντιμετωπιστεί όπως έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Όχι μόνο στην τελευταία εργολαβία. Πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα και το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα έχει τρεις σταθμούς. Την 1η Απριλίου, τις 10 Απριλίου και στις 25 Απριλίου που παραδίδεται το έργο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηρηθούν και προφανώς μετά τις εννοήσεις που έγιναν και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις διαχειριστικές αρχές δεν μπαίνει θέμα μετά από αυτά που έγιναν να απενταχθεί το έργο εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που σας είπα. Αυτό είναι καθησυχαστικό που λέτε, γιατί καταλαβαίνετε την αγωνία για ένα έργο το οποίο το περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Θέλω να μείνουμε στο. Πάντως θα ήταν καλό να μην υπάρχει κινδυνολογία για τα έργα. Mm-hmm. Τα έργα, τα δημόσια έργα, μπορούν να. Αν θέλετε, να τα βγάλουμε από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης όσον αφορά τον τρόπο που εκτελούνται, γιατί αν ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Έχουμε να πούμε τόσο πολλά που αυτοί που κινδυνολογούν και είναι προσκαλεσμένοι όποτε θέλουν για μια δημόσια συζήτηση μάλλον δεν θα έχουν τι να πούν και για το συγκεκριμένο έργο και για όλα τα υπόλοιπα έργα στη χώρα. Να πάμε και στον ΒΟΑΚ, καθώς οι τελευταίες ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν σε ό,τι έχει να κάνει με το ΒΟΑΚ είναι ότι έχουμε μια μικρή επέκταση. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε ότι θα γίνει μέχρι τα Χανιά, τελικώς σας ακούσαμε να λέτε ότι θα γίνει μέχρι την Κίσαμο. Προς τι αυτή η αλλαγή, τι ήταν εκείνο το οποίο οδήγησε σε αυτή την αλλαγή? Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει πολύ έγκυρα, έπρεπε να γίνουν μετρήσεις για τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Mm-hmm. Σε πάρα πολλά σημεία στην Κρήτη. Και να γίνουν και οι αξιόπιστες μελέτες προκειμένου να έχουμε έναν ολιστικό σχεδιασμό σε πρώτη φάση για τον άξονα Χανιά Άγιος Νικόλαος και σε δεύτερη για τα υπόλοιπα τμήματα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα μετρήσουμε τους κυκλοφοριακούς φόρτους και στους κάθετους άξονες και σε επεκτάσεις για Καστέλ και για Σιτία και το υλοποίησαμε. Mm-hmm. Αύριο στις 12 η ώρα που έχουμε συνέντευξη τύπου θα δώσουμε όλα τα στοιχεία και στη δημοσιότητα και στους πολίτες της Κρήτης για να ξέρουν τι ακριβώς υπάρχει. Δυστυχώς έχουμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αιτιολογείται η διατομή ενός αυτοκινητόδρομου. Πρέπει να έχουμε πάνω από 20.000 αυτοκίνητα την ημέρα, κατά μέσο όρο. Αυτό το νούμερο δεν το πιάνουμε πουθενά. Τα δύο σημεία, λοιπόν, που μπορούμε να πούμε ότι έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση, είναι έξω από την πόλη του Ηρακλείου και μεταξύ των Χανίων και του Καστελίου Χανίων. Mm-hmm. Άρα αυτός είναι και ο λόγος που τα τμήμα που έχουμε προβλέψει και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μελέτη για τα Χανιά Καστέλη Χανίων, το τμήμα που έχουμε προβλέψει που είναι πάνω από 30 χιλιόμετρα για να υπάρχει ως επέκταση του αυτοκινητόδρομου θα πάει από τα Χανιά μέχρι το Καστέλι Χανίων για να μπορεί να στηριχθεί το σύνολο της παραχώρησης. Ναι. Δηλαδή από το Καστέλι Χανίων μέχρι τη Χερσόνησο, από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, όπως γνωρίζετε τρέχει παράλληλα ένας διαγωνισμός για μέσω της διαδικασίας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Και από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο θα γίνει με δημοπρασία ως δημόσιο έργο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυτό που υποσχεθήκαμε, θα έχουμε δηλαδή
έναν αυτοκινητόδρομο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Καστελιχανίο. Θα έχουμε, ανοίγει ο δρόμος μετά την Παρασκευή που υπογράψαμε την τελική χάραξη του αυτοκινητοδρόμου για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ανοίγει και ο δρόμος για τη θυμοπράτηση της στρατηγικής μελέτης για όλο το οδικό δίκτυο της Κρήτης, δηλαδή από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Σιτία, μέχρι την Ιεράπετρα, τους κάθετους άξονες και τα σενάρια που πρέπει να έχει υπόψη της τοπική κοινωνία για να εκτιμήσει αν η ανάπτυξη που θέλει και οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή η ανάπτυξη πρέπει να έχουμε περισσότερους κάθετους άξονες ή να έχουμε έναν αντίστοιχο νότιο οδικό άξονα στην Κρήτη. Επειδή φαντάζομαι ότι από την Ανατολική Κρήτη ήδη θα σκέφτονται γιατί έγινε απέκταση από τα Χανιά μέχρι την Κίσαμο και δεν γίνεται και από την Άγιο Νικόλαο μέχρι την Σιτία. Είναι απλό, γιατί υπάρχουν κυκλοφοριακοί φόρτοι. Mm-hmm. Άρα έχει να κάνει με το κομμάτι των μετρήσεων, όπως είπατε πριν από λίγο. Για να υπάρχει χρηματοδότηση ενός έργου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκριση, αλλά και από να προσελκύει ιδιώτες, ιδιωτικά κεφάλαια, θα πρέπει το έργο να βγαίνει, να είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Αν λοιπόν με τους κανόνες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυστυχώς, γιατί έχουμε και ευρωεκλογές και πρέπει να ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση. Βέβαια, και πώς επηρεάζουν και αυτά τα, έτσι, τα έργα που ακριβώς δομών. Όταν λοιπόν έχουν επικρατήσει αυτές οι νεοφιλελεύθερες λογικές στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αυτοί που είχαν το πάνω χέρι όλα αυτές τις δεκαετίες στην Ευρώπη έχουν θεσπίσει αυτούς τους κανόνες, ότι οι δημόσιες υποδομές είναι υποδομές που πρέπει να είναι σωσκελισμένα τα έξοδα και η συντήρησή τους και τεχνοκρατικά, απόλυτα τεχνοκρατικά, έχουν εκτιμήσει ότι για να έχει αυτοκινητόδρομο πρέπει να έχει 20.000 οχήματα και δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ασφάλεια των πολιτών, την ανάπτυξη μιας περιοχής όταν γίνεται μια τέτοια υποδομή και πολλούς άλλους παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται και η έκταση των υποδομών που μπορείς να κάνεις. Άρα λέτε ότι είναι δεμένα και τα χέρια μας, λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους... Προφανώς, με τη χρηματοδότηση. Όμως, να σας πω ποιο είναι το θετικό. Ναι. Το θετικό είναι, και αυτό το είχαμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο Σιτίας και με φορείς του Λασιθίου, ότι από τη στιγμή που θα άνοιξε ο δρόμος για να δημοπρατηθεί η στρατηγική μελέτη για το δικό δίκτυο της Κρήτης, αν μη τι άλλο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, μπορούν αυτές οι υποδομές να ενταχθούν εφόσον θα έχουμε μελέτες. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα στην Κρήτη, δυστυχώς, όσοι χειριζόντουσαν σε διάφορα επίπεδα τα θέματα των υποδομών, δεν είχαν κάνει στοιχειωδώς ούτε μελέτες για κόμβους που δεκαετίες σκοτώνονταν συμπολίτες μας κάθε εβδομάδα, όχι κάθε χρόνο. Έτσι. Γούνες Χερσόνησος και Γέφυρα Χαμεζίου, δύο κομμάτια επίσης στην Κρήτη που έτσι έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ και την προσοχή του κόσμου. Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος για το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι σημαδιακοί μήνες. Είναι μήνες... Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Είναι, μιλάμε για αυτό το Μάρτιο και Απρίλιο, γενικά για το Μάρτιο και Απρίλιο. Είναι μήνες που τέσσερα έργα που τα περιμένουν οι πολίτες του Ηρακλείου και του Λασιθίου δεκαετίες ολοκληρώνονται. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα έργα της Μεσαράς, όπως είπαμε πριν, το τμήμα Γούβες Χερσόνησο στο σύνολό του, η γέφυρα του Χαμεζίου. Μεγάλη ιστορία αυτή. Βέβαια. Δηλαδή δεν μπορεί. Την γνωρίζετε καλά. 10 χρόνια και να προσπαθούσαν να κάνουν μια γέφυρα, να έχουν κάνει τη μισή και αυτή να έχει και προβλήματα. Mm-hmm. Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά, έτσι, στο νησί και στον τρόπο που γινόντουσαν οι υποδομές. Και ολοκληρώνεται και το έργο στον Αποσελέμη, όχι μόνο το φράγμα που παρακολουθήσατε για πάρα πολλά χρόνια και μια έτσι γκρίνια ότι ήταν υπερδιασιολογημένο, ότι ήταν φαραωνικό, ότι δεν θα γέμιζε ποτέ. Ήταν υπερβολικά μεγάλο για τις ανάγκες της Κρήτης. Αυτός ήταν ο προβληματισμός. Ναι, αλλά... Και κόστησε και πολύ, αυτό λέγαμε όλοι. Ναι. Αυτό πρέπει να το κρίνει κάποιος όμως και με τη χρήση του. Διότι αυτό το έργο τελικά λύνει το πρόβλημα σχεδόν της μισής Κρήτης για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα έχει πρόβλημα ίδρυψης. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Γέμισε με την πρώτη χρονιά, άρα όσοι είχαν έτσι το πόδι κριτικές για το αν χρειαζόταν με αυτή διασυλλόγηση το έργο ή με μικρότερη, μάλλον πρέπει να κάνουν αυτοκριτική τους.
Και τώρα ολοκληρώθηκε και το δηληστήριο και η σύραγγα. Θα τολμήσω να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο και χρήσιμο έργο και πόσο μάλλον τώρα το οποίο είναι και γεμάτο. Αρκεί να μην έχουν βέβαια προβλήματα ερωτευτικά και οι Δήμοι οι οποίοι προμηθεύονται το νερό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Θέλω να πάμε λίγο και στο. Αν φτιάξουν τα δικτυά τους, δεν θα έχουν πλέον. Από τη στιγμή που έχουμε νερό, πρέπει να περιοριστούν οι απώλειες στα δίκτυα που έχουν οι Δήμοι, για να μην χάνει το νερό και να υπάρχει σε επάρκεια πλέον. Υπάρχει πάντως. Οι υπογραφές για το Καστέλι έπεσαν. Το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη. Έχουμε νεότερο στο πότε έρχεται προς κύριο Σύμβαση. Τις επόμενες μέρες. Αν δεν προλάβουμε αυτή τη εβδομάδα, την επόμενη λογικά. Άρα μέρα προς μέρα περιμένουμε. Θα πάει στο Κοινοβούλιο για την κύρωση σύμβασης. Ένα πολύ μεγάλο έργο λοιπόν, το οποίο το περιμένουμε και αυτό. Και σε αυτό έγινε αντίστοιχη κριτική όλο αυτόν τον καιρό. Στο πόδι πάλι, αν θέλετε τη γνώμη. Όπως και στο φράγμα του Αποσελέμη. Γενικά είναι καλό. Και αυτό είναι μία παρότριση και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όποια κριτική ή όποιος προβληματισμός υπάρχει, να μ�ένει σε επίπεδο που να καταλαβαίνει ο πολίτης και τις διαδικασίες και αν είναι στην ευχέρεια του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού ή αν μπορεί να γίνει ένα έργο, αν τεκμηριώνεται τεχνοκρατικά, αν υπάρχουν οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες και άρα αυτά που λέμε ισχύουν ή δεν ισχύουν ή αν αυτά που λένε αυτοί που κάνουν κριτική ισχύουν ή δεν ισχύουν, είναι καλό για να εκπαιδευτούμε όλοι μαζί. Ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέτε. Με το Καζαντζάκης τι γίνεται, υπάρχει στα Σκαριά κάποια, αν θέλετε, κάποιο σχέδιο αξιοποίησης την επόμενη μέρα? Υπάρχει, υπάρχει ο φόβος... Όχι βέβαια, δεν γίνει... υπάρχει σχέδιο αξιοποίησης. Υπάρχει ο φόβος μη γίνει ένα νέο ελληνικό όχι, ο Καζαντζάκης, δεν θα το γνωρίζετε αυτό. Είναι δική μας δέσμευση να υπάρχει μελέτη και διαγωνισμός που θα έρθουν πρώτα και κύρια οι φορείς της Κρήτης για να συναποφασίσουμε τον τρόπο που θα αξιοποιήσουμε το παλιό αεροδρόμιο. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα δημόσια κτίρια είναι σκορπισμένα στο Ηράκλειο. Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, την έχει πει και ο Σταύρος Αρναουτάκης και άλλοι και άλλα στελέχη της περιοχής, ότι μπορεί στο παλιό αεροδρόμιο να στεγαστεί το διοικητικό κέντρο της Κρήτης και του Ηράκλειου. Άρα να μην έχουμε και τόσα πολλά έξοδα, να αποσυμφορήσουμε, αν θέλετε, και την κίνηση στο κέντρο, μαζεύοντας όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε ένα κέντρο στο παλιό αεροδρόμιο. Όπως δεν μπορεί να μην λάβει κανείς υπόψη την αναγκαιότητα του να έχει και το Ηράκλειο ένα πάρκο. Είναι από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας και έχει το λιγότερο πράσινο, ή πολύ λίγο πράσινο. Πολύ λίγο σίγουρα. Έτσι, σε σχέση και με την ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να μην έχει πράσινο ή και ένα πάρκο μητροπολιτικό που θα είναι και πραγματική ανάσα για την αστική του περιοχή. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα που πιστεύω ότι είναι αυτονόητα. Το τι άλλο μπορεί να γίνει και να φιλοξενηθεί εκεί, πρέπει να το συζητήσουμε. Να γίνουν μελέτες, να βρούμε το βέλτιστο τρόπο, ώστε αν χρωθετηθεί και κάποια εμπορική δραστηριότητα, να μπορεί να χρηματοδοτήσει το πάρκο και τις άλλες κοινωνικές υποδομές που υπάρχουν εκεί. Χανιά. Μια περιοχή η οποία είναι πληγωμένη τις τελευταίες ημέρες. Υπέροχη πόλη, κανένας δεν το αφισβητεί, αλλά μετά την κακοκαιρία είδαμε εικόνες καταστροφής. Και πραγματικά απορρίσαμε πολύ και για τις εικόνες που είδαμε στον Κερίτη. Για να περνούν αυτοκίνητα. Τι γίνεται εκεί, γιατί νομίζω ότι εκείνο το οποίο αναρωτιέται ο κόσμος είναι δεν πρέπει να μπει ένα όριο, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι πια για την ασυδοσία όπου καταγράφεται. Για ποια ασυδοσία πόλης μιλάτε? Για ποια? Ασυδοσία πόλης. Δηλαδή είναι πραγματικά έτσι λυπηρό το να διαπιστώνει κανείς το μέγεθος της ασυδοσίας σε σχέση και με αυτά που έγιναν και έπεσε η ιστορική γέφυρα του Κερίτη και με αυτά που γίνονται στη συνέχεια. Επειδή πιστεύω ότι δεν είναι μία συζήτηση που πρέπει να γίνει δημόσια πριν πάρουμε τα πορίσματα από τους επιθεωρητές δημοσίων έργων,
Εγώ αυτό που δεσμεύτηκα χθες στο Ηράκλειο είναι ότι οι επιτορητές δημοσίων έργων θα κατέβουν στα Χανιά, θα δουν για ποιους λόγους έπεσε η γέφυρα του Κερίτη και στη συνέχεια θα κάνουμε μία παρουσίαση του πορίσματος των επιτορητών δημοσίων έργων για να αντιληφθούμε όλοι ότι εκτός από τις ευθύνες που υπάρχουν για τη μη συντήρηση των υποδομών, εκτός από τις ευθύνες που υπάρχουν για το ποιο συντηρεί τις υποδομές ή γιατί έχουμε παλιούς δρόμους ή παλιές υποδομές που δεν έγιναν όπως πρέπει να γίνουν, γίνονται και τώρα πράξεις με αυθαιρεσίες που έχουν οδυνηρές συνέπειες. Το κομμάτι των αρμοδιοτήτων θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να το δούμε, κύριε Υπουργέ, γιατί άκουσα αυτοδιοικητικούς πολλούς να γκρινιάζουν εντός εισαγωγικών σε ό,τι έχει να κάνει με τις καταστροφές, ότι για παράδειγμα στον ΒΟΑΚ δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει ποιαν είναι αρμοδιότητα, τι όχι. Και ποιος θα κάνει παρέμβαση, τι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διαφωνείτε. Κοιτάξτε, μαζί υπάρχουν, έχουμε μερικές κακές έτσι συνήθειες ως λαός. Το πλαίσιο πλέον των αρμοδιοτήτων στο οδικό δίκτυο, στα ρέματα, σε μια σειρά από υποδομές και διαδικασίες είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ποιος κάνει τη συντήρηση, ποιος κάνει την κατασκευή, ποιοι έχουν την αρμοδιότητα να κάνουν τις μελέτες, ποιοι πρέπει να φροντίζουν, αν θέλετε, η αντιπλημμυρική προστασία να είναι αυτή που πρέπει να είναι και να μην είναι αυτή που βιώνουμε. Είναι άλλο αυτό και είναι τελείως διαφορετικό το αν έχει τοπική αυτοδιοίκηση και τους πόρους και το στελεχειακό δυναμικό για να ανταποκριθεί σε αυτό. Και οφείλω να πω ότι πάρα πολλές αρμοδιότητες από αυτές που έχουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια για να καλυφθούν πρέπει να υπάρχουν και πρόσθετα χρήματα, αλλά πρέπει να υπάρχει κυρίως στελέχωση σε πολλές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν. Παρατηρούμε επίσης το παράδοξο να έχεις σε ένα δήμο που συνήθως ήταν η παλιά πρωτεύουσα του νομού δεκάδες μηχανικούς και να μην έχει τον αντίστοιχο αριθμό μηχανικών ούτε η περιφέρεια. Ενώ στο διπλανό δήμο να υπάρχει ένας ή δύο μηχανικοί και να μην μπορούν να δημοπρατήσουν ένα μικρό έργο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουν γίνει προβλέψεις γιατί δίνει ο νόμος το δικαίωμα να υπάρχουν διαδημοτικές τεχνικές υπηρεσίες, αλλά φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει σαν κοινωνία και σαν τοπική αυτοδιοίκηση στην οριμότητα στο να προχωρήσουμε σε τέτοιες λύσεις. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Να είστε καλά.